Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας γύρω από τα μεγάλα, τα επίμαχα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο. Να ευχαριστήσουμε όλους που στηρίζετε την προσπάθεια της Ένωσης Κεντρών και θα πω μια μεγάλη κουβέντα τώρα ότι δυστυχώς μόνο η Ένωση Κεντρών πονάει τη χώρα, γιατί βλέπω από τις συμπεριφορές των άλλων κομμάτων βλέπω μια ιδιοτέλεια, ένα κομματικό υπολογισμό, τάσεις διχαστικές, εύκολα διολυσταίνουν σε διχαστικές τάσεις. Δεν βλέπω πόνο και ενδιαφέρον για τη χώρα. Επομένως, ο κόσμος που συγκεντρώνεται κοντά μας, κοντά στην Ένωση Κεντρών, είναι ο σοβαρός κόσμος που ενδιαφέρεται αληθινά για να γυρίσει η σελίδα το σάπιο σύστημα και να μπει σε μία περίοδο αναγέννησης. Λυπούμε λοιπόν που είπα αυτή την κουβέντα, αλλά βλέπω τις συμπεριφορές Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕΔΟΝ, Τσίπρα, όλων. Είναι συμπεριφορές κομματικού υπολογισμού και προσωπικού τακτικισμού. Δεν βλέπω δηλαδή ενδιαφέρον για τη χώρα. Πολύ περισσότερο για τη δημοκρατία την οποία έχουν γράψει όλοι αυτοί στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και δεν ρωτώ με πού πάμε όταν όλη η πολιτική και όλα τα κόμματα τα άλλα συμπεριφέρονται έτσι, με προσωπικούς τακτικισμούς και κομματικούς υπολογισμούς και με μηδενικό ενδιαφέρον για τον τόπο και για τη δημοκρατία. Πού πάμε? Η απόφαση του κύριου Σαμαρά να κλείσει την ΕΡΤ άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Ξέρετε, εγώ υπάρχουν κασέτες που από το 90 ζητούσα να κλείσει η ΕΡΤ. Εγώ μπορώ να σας φέρω 100 κασέτες που πάνω στο πάθος μου για δημοκρατία, για πλουραλισμό και βλέποντας πόσο βρώμικα συμπεριφερόντουσαν τα κομματόσκυλα μέσα στην ΕΡΤ, τα διορισμένα από τις κυβερνήσεις, είχα ζητήσει να κλείσει η ΕΡΤ σαν ένα αχούρι που δεν επιδέχεται καμία διόρθωση, καμία βελτίωση. Έκανα εκκλήσεις, έκανα μηνύσεις, έκανα διαβήματα, στα σκουπίδια τα πετάγανε. Και ποιο ήταν το σκεπτικό τους? Το είπα και σε μια κυρία δημοσιογράφος στην Άξο. Το σκεπτικό τους ήταν να κουραστεί ο Λεβέντης και να σταματήσει να ζητάει δημοκρατίες και άποψη, να μην έχει άποψη. Επομένως, ένας άνθρωπος σαν εμένα, τον Βασίλη Λεβέντη, που από το 90 έχω 100 και πλέον φορές ζητήσει το κλείσιμο της ΕΡΤ, λογικά θα έπρεπε να χαρώ τώρα που το έκανε ο Σαμαράς, ένας άνθρωπος που εκφράζει ένα κόμμα που μέσω της ΕΡΤ προπαγάνδιζε υπέρ των απόψεών του, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, είδατε, ήρθε η ώρα, η Θεία Δίκη, οι ίδιοι που εκαρπούντο την ΕΡΤ, την προπαγάνδα της ΕΡΤ, αυτοί την έκλεισαν. Όχι εγώ, ο οποίος θα την έκλεινα αν γινόμουν πρωθυπουργός ή αν με εξέλεγε ο λαός, αλλά θα την έκλεινα επειδή είναι διαφθορείο και επειδή ήταν αδιόρθωτη και αμετανόητα κομματόσκυλα όλοι εκεί μέσα. Το πω έτσι λαϊκά, για να γίνει αντιληπτό. Είδατε ότι ο Σαμαράς την κλείνει και όχι ο Λεβέντης. Τώρα ο Σαμαράς γιατί την κλείνει, θα μας πει και ο κύριος Βερόνης σε λίγο της απόψης. Καλησπέρα κύριε Βερόνη. Καλησπέρα κύριε Βερόνη. Δεν νομίζω να την κλείνει ο Σαμαράς γιατί το θέλει. Γιατί αν γινόντουσαν εκλογές και πολύ επικίνδυνο να γίνουν, προσεχώς, έτσι που με την πορεία που λαμβάνουν τα πράγματα, θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει για προπαγάνδα υπέρ του αυτού του. Πρωθυπουργός είναι,
Τι, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και καλύτερη σε όλα τα πάνελ στην ΕΡΤ και παντού. Αλλά θα χάνει ένα όπλο κλείνοντας. Έτσι δεν είναι. Που θα προπαγάνδιζε υπέρ του κατά το πλείστον. Γιατί την κλείνει? Γιατί το επιβάλλουν οι ξένοι, κατά τη γνώμη μου, οι οποίοι λένε ότι κύριε, αυτό το 1 εκατομμύριο επιπλέον άνεργοι που έχουν δημιουργηθεί την τελευταία τριετία, γιατί πάντα υπήρχαν 500.000 άνεργοι, είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Και όλα τα μέτρα κοψίματος μισθών, συντάξεων, αυξήσεως των φόρων δεν αποδίδουν, γιατί υπάρχουν ιερές αγελάδες του δημοσίου. Κάντε κάτι και με αυτές, αλλιώς το πρόγραμμα θα αποδειχθεί άστοχο. Και υπό την πίεση των ξένων, ο Σαμαράς έκλεισε την ΕΡΤ. Αυτό πιστεύω, διότι εκεί είναι 2.000 άτομα τα οποία θα χάσουν τη δουλειά τους. Είναι ακριβώς ο αριθμός που ζητούν οι ξένοι. Για το 2013, μαζί με τους επίορκους που είναι άλλοι 2.000, τακτοποιείται το αίτημα των ξένων, ώστε να είναι 4.000-5.000 οι απολυόμενοι του δημοσίου μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2013. Δεν νομίζω ο Σαμαράς δηλαδή να εσκέφθη αυτός, γιατί είδατε και όλοι οι υπουργοί του και ο ίδιος εγκιάτο μέχρι προχθές τη λειτουργία της κρατικής ΕΡΤ. Άλλωστε η προπαγάνδα της ΕΡΤ υπέρ αυτού ήταν. Λοιπόν, οι ξένοι το ζήτησαν. Οι ξένοι το ζήτησαν και η περίπτωση της ΕΡΤ προσεφέρετο, διότι αμέσως 2.000 άτομα φεύγουν που ήταν προφανώς αργόμισθοι, προφανώς υπεράριθμοι, που δεν κάλυπταν πάγιες ανάγκες και ήταν μισθοδοτούμενοι χωρίς να εργάζονται. Αυτό συνέβη. Συνέπεσε η περίπτωση της ΕΡΤ να συμπίπτει απόλυτα σε αριθμούς με το αίτημα των ξένων για απολύσεις στο δημόσιο. Και βέβαια υπήρξε και η άλλη σκέψη ότι αν βάλουμε χέρι στην ΕΡΤ που είναι το κάστρο του Ρουσφετιού, πολύ ευκολότερα μετά θα πέσουν άλλα κάστρα κατώτερης αξίας και δύναμης συνδικαλιστικής άποψης. Έτσι ήρθε η ΕΡΤ. Πολύ σωστά το θέτετε. Όχι γιατί ζητάω εγώ ο λουλαρισμό, όχι γιατί ζητώ εγώ δημοκρατία, όχι γιατί τέθηκε θέμα, ας πούμε, στην Ελλάδα να διορθωθούν τα πάντα. Τίποτα δεν διορθώνεται. Λάθη επί λαθών συμβαίνουν. Σίγουρα, κύριο Σαμαράς δεν το έκανε αυτό ούτε από δημοκρατική ευαισθησία και πλουραλισμό, όπως πολύ σωστά είπατε. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω και με κάτι άλλο που είπατε στην αρχή, ότι βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν τα πολιτικά κόμματα, τα εντός Βουλής αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, με καθαρό γνώμονα, αποκλειστικά και μόνο το πολιτικό και κομματικό του συμφέρον. Βλέπουμε δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους σοβαρά θέματα για την ελληνική κοινωνία με γνώμονα, με κεροσκοπισμό καθαρά και με γνώμονα το κομματικό τους και μόνο συμφέρον. Δηλαδή να μην ξεχνάμε τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ένα χρόνο για την κρατική ΕΡΤ, την έλεγε άντρο της εκάστοτε εξουσίας, φασιστική και όλα αυτά, και τώρα πώς βγαίνει, πώς βγήκε μπροστά ως υπερασπιστής. Που δεν είναι μόνο στο θέμα της ΕΡΤ και σε οποιοδήποτε να γίνει. Να θυμίσουμε ότι και επώνυμη, όπως η Μερκούρη, ζητούσε να σταματήσει η ΕΡΤ να παίρνει με το ζόρι μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ το μεριδιό της. Ακριβώς. Η Μερκούρη είχε κάνει εκστρατεία πάνω στο σημείο αυτό. Να θυμίσουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε κάνει έξω από την ΕΡΤ εκδήλωση. Γιατί έφερε το φασιστικά. Ναι, ναι. Έχω φωτογραφία εγώ του Γιάνγκου Πεσματζόγλου που ήταν σαν Κωδισό που έκανε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΕΡΤ. Εγώ έχω κάνει, σαν η Ένωση Κεντρών έχει κάνει 2 συγκεντρώσεις, μία στη Ζαλοκώστα και μία στη Μουρούζη. Και μία στη Μουρούζη κατά της ΕΡΤ. Επομένως η ΕΡΤ είναι μία αμαρτωλή ιστορία. Και θα πω και κάτι, κύριε Βερόνη, παρακολουθούσα προημερών ένα ραδιόφωνο που λέγεται Στο Κόκκινο, που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και λέω, ας κάτσω, ή παρακολουθούσα τα παιδιά εκεί που μοιράζανε εφημερίδες στο Σύνταγμα, και λέω, ας κάτσω να δω τι στο διάολο λένε, έτσι, με συγχωρείτε για τη φράση αυτή, τι στο καλό λένε, ας πούμε, να στο διορθώσω.
Όλη η μέρα μια προπαγάνδα. Όλοι στην Αγία Παρασκευή σήμερα έχουμε συναυλία. Το να είσαι είναι στήριξη, το να απέχεις είναι διευκόλυνση του Σαμαρά για να περάσει τα σχέδιά του. Δηλαδή ένα ραδιόφωνο προπαγάνδα. Προπαγάνδα, καθαρά. Προπαγάνδα. Εμείς που είμαστε, ας πούμε τότε που είχαμε τηλεόραση σαν όργανο της Ένωσης Κεντρών, τηρούσαμε το πλουραλισμό, βάζαμε και άλλους βουλευτές, καλούσαμε όλα τα κόμματα. Αυτοί από τρεις ώρες που παρακολούθησα, ένα τέτοιο κομματικό σκυλό ραδιόφωνο. Ο κύριος Τσίπρας όμως ξεχνάει τι έλεγε πέρυσι, πριν 1,5 χρόνο για την ΕΡΤ. Και παίρνανε όλοι και λέγανε υπέρ της ΕΡΤ να μείνει. Τώρα λένε υπέρ. Ένας, επειδή του συμφέρει κομματικά. Άλλο λέω. Άλλο. Ένας δεν πήρε να πει. Καλά, αυτά ήταν. Παρακολουθούν κατευθυνόμενο. Παρακολουθούν μόνο. Όχι, άλλο λέω. Α, σίγουρα, ναι. Εννοείται. Το κόκκινο καταρχήν. Στο τρίωρο βγήκαν 100 άνθρωποι και λέγανε υπέρ της ΕΡΤ. Και λέω, ένας δεν είχε μία ένσταση. Το κόκκινο είναι καταρχήν ραδιοφωνικό σταθμό, ο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, σαν ραδιόφωνο. Δεν το παρακολουθεί. Λίγη σοβαρότητα δεν έχουν. Δεν το παρακολουθεί άλλο. Εγώ δηλαδή ποτέ δεν θα ήθελα να βγάλω 100 τηλεθεατές και να είναι και 100 της Ένωσης Κεντρών. Γιατί αυτό σημαίνει ότι το ακροατήριο είναι πολύ μικρό. Αυτό σημαίνει πως αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία. Ναι, έτσι αυτοί αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία. Σάπκι. Και πρέπει να τους κρίνει η κοινωνία. Είναι σάπκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ίσως και πιο σάπκι από τον Σαμαρά. Δηλαδή να διώξουμε τον Σαμαρά, να φέρουμε άλλους νταβατζίδες, κύριε Βερόν. Τώρα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα στήριζε το θέμα της ΕΡΤ γιατί είχε αποκλειστικά και μόνο κομματικό συμφέρον. Δεν στήριζε επειδή πραγματικά ενδιαφέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ΕΡΤ. Ο Τσίπρας πριν 1,5 χρόνο έλεγε ότι είναι άντρο φασιστών και διαπλοκής η ΕΡΤ. Και τώρα ξαφνικά βγαίνει υπερασπιστής και των εργαζομένων και όλων αυτών που αμείβονται με 10 και 15.000. Άρα φαίνεται δηλαδή καθαρά πως ο κύριος Τσίπρας αντιλαμβάνεται την ελληνική κοινωνία και πως θέλει να λειτουργεί η ελληνική κοινωνία. Το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είδαμε τη στάση που κρατούν σε όλα τα σοβαρά θέματα που έχει αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και το ΚΚΕ και δεν συμπεριλαμβάνουμε τη Χρυσή Αυγή που αυτή δεν είναι εκτός παιχνιδιού γιατί αυτοί είναι φασίστες από τη φύση τους. Βλέπουμε δηλαδή δεν υπάρχει πλέον αντιπολίτευση, δεν υπάρχει όπως είπατε πολύ σωστά. Στην αρχή της ενότητας δεν υπάρχει πλέον πολιτικός φορέας εντός της Βουλής που πραγματικά να προσπαθεί να αγωνιστεί με γνώμονα πάνω απ' όλα το εθνικό και λαϊκό συμφέρον. Αγωνίζει αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το κομματικό συμφέρον. Τι μας συμφέρει, να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους επειδή έκλεισε η ΕΡΤ, να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους επειδή θα κλείσει η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ ή οποιοδήποτε άλλο. Έτσι αντιλαμβάνει το ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική του. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να έχει προοπτική εξουσίας με τέτοιου είδους απόψεις και θέσεις και αγώνες που κάνει. Εδώ ο κύριος Διακομανόλης από τη Ρόδο, αφού λέει ορισμένα πράγματα κατά του Σαμαρά για τη βουλγαροποίηση μισθών και συντάξεων, για την ανεργία των νέων που έχει φτάσει στο 67%, για τα λουκέτα των επιχειρήσεων, λέει πολλά εδώ, καταλήγει, συμφωνεί απόλυτα με το σκεπτικό της Ένωσης Κεντρών, σίγουρα. Και καταλήγει ότι χρειάζεται άμεση παραίτηση του κυρίου Σαμαρά και σχηματισμός οικουμενικής κυβέρνησης συνεργασίας ή μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας με 10 τεχνοκράτες που θα ήταν ακόμη καλύτερο, όπως ζητούσε ο κύριος Λεβέντης εδώ και καιρό. Αυτές είναι οι καλύτερες λύσεις για την Ελλάδα. Και πάντα εμείς του κέντρου σκεπτόμασταν ανιδιοτελώς, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα την πατρίδα, τη δημοκρατία, την ισονομία, τους πολίτες και όχι την καριέρα και την κουτάλα. Είναι πολύ εύστοχος ο κύριος. Πάρα πολύ σωστά. Διακομανόλης. Κύριος Διακομανόλης, τον ευχαριστούμε. Καθηγητής από τη τη Ρόδο. Καθηγητής και μάλιστα άνθρωπος με μεγάλες ικανότητες και προσφορά. Και στην τοπική κοινωνία εκεί πέρα. Στους νέους, αντιστεκόμενος σε πολλές σκευωρίες που γίνονται στο χώρο της παιδείας. Σίγουρα. Γιατί και εκεί η διαφθορά βασιλεύει. Ένας άνθρωπος εκεί κάτω στη Ρόδο και τα έχει βάλει με ένα σάπιο σύστημα. Πολύ βασικό. Είναι αυτό προς τιμήν του και θα είναι, όταν έρθει η ώρα της Ένωσης Κεντρών, θα είναι μεταξύ των στενών μας συνεργατών. Πολύ βασικό να το, αυτό. Να το γνωρίζει και ο ίδιος να ετοιμάζεται, δηλαδή, για την ώρα του λαού, την ώρα της Ένωσης Κεντρών.
για τους αγώνες που συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Μην αμφιβάλλετε, κύριε Βερόνη, ότι αρχίζουν και σκέπτονται οι Έλληνες. Αρκεί να σας πω, στην προηγούμενη εκπομπή στο Έξτρα είχε πάρει μια κυρία, ναι, το είπαμε από το τηλεφωνικό κέντρο, και είπε θα κάνει, λέει, προφανώς είχε να μας δει πολύ καιρό με τις αλλαγές που κάνει και το κανάλι. Ακριβώς, Σάββατο, Κυριακή, πιθανόν μπερδεύτηκε ο κόσμος. Μπερδεύτηκε η γυναίκα και λέει, είναι κάθε Κυριακή 12-13 εκπομπή. Α, λέει, να ξέρει ο κύριος Λεβέντης ότι είναι πολλής κόσμος τώρα, λέει, κοντά του. Και το λέω, λέει, εγώ που γυρίζω σε λαϊκές, που μπαίνω σε μαγαζιά, που έχω σε γυμνάσιο, στο Σύλλογο Γονέων και εκεί δαιμόνων, ότι όπου δούμε, λέει, σε όποια τηλεόραση, που δεν τον βάζουν, λέει, τον άνθρωπο, αλλά σε όποια, όπου τον δούμε, καθόμαστε, λέει, με ευλάβεια και τον παρακολουθούμε. Σίγουρα η ελληνική κοινωνία συνειδητοποιεί, ναι, πλέον την κατάσταση και βλέπει πλέον ότι οι μόνες απόψεις που μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν μια προοπτική είναι οι απόψεις που εκφράζει η Ένωση Κεντρών. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη προοπτική στη χώρα με τις θέσεις και την προσπάθεια που καταβάλουν τα εντός Βουλής κόμματα, τα οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, διαγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα έχει το περισσότερο κομματικό όφελος πλέον. Ναι. Δεν ενδιαφέρονται πλέον και για... Και μερίδιο στην προπαγάνδα. Και μερίδιο στην προπαγάνδα, πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Γρηγόριος Αδαμαντόπουλος, κύριε Βερόνη μου, ναι, λέει, παρακαλώ να σχολιάσετε το συμφερτό εμετού που δεκαετίες τώρα έχει στηβαχτεί στην ΕΡΤ και απομιζά τις τελευταίες δρανίδες αίματος του εξαθλειωμένου ελληνικού λαού. Προσωπικά δεν έχω καν τηλεόραση στο σπίτι μου, γιατί να πληρώνω με το ζόρι για τη λειτουργία ενός καναλιού που δεν το παρακολουθώ καν, κύριε Λεβέντη. Έχει απόλυτο δίκιο, κύριε. Έχει δίκιο σε αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, σίγουρα. Ένα κανάλι που δεν σέβεται την ισοπολιτεία. Ένα κανάλι που ήταν φέουδο των εκάστοτε κυβερνήσεων. Ναι. Γιατί ο κύριος να το πληρώνει μηνιαίως με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Πρέπει οπωσδήποτε να το έβλεπε ακόμη. Να αλλάξει. Να το έβλεπε ακόμη το κανάλι. Πιστεύω εγώ ότι και τα κρατικά πια, οι κρατικές επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, τι εννοώ ιδιωτικο-οικονομικά. Πώς βάζει το Μέγκα διαφημίσεις, ναι, και βάζει και καλούς δημοσιογράφους, λέμε καλούς, εννοώ, δηλαδή σε εμφάνιση καλούς, με καλό στήσιμο. Ακριβώς. Και τους διαφημίζει ώστε το κανάλι να βγει, που και αυτοί δεν βγαίνουν γιατί χρωστάνε αγγελιώσιμα, χρωστάνε, ναι, ΦΠΑ, χρωστάνε ΙΚΑ, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έπρεπε και η ΕΡΤ. Μπορεί να ζήσει σε ένα πεδίο ελεύθερου ανταγωνισμού, καλώς. Δεν μπορεί να ζήσει, να κλείσει. Έτσι, θα είχα κάθε λόγο να πω να μείνει σαν Λεβέντης, αν έβλεπα να καλεί την Ένωση Κεντρών μια φορά το μήνα, να καλεί όλα τα κόμματα. Άμα υπήρχε πλουραλισμός. Αν έβλεπα, ας πούμε, σε ένα πάνελ να καλούν και εμάς, να μου πούν, στείλτε και από την Ένωση Κεντρών ένα εκπρόσωπο. Ένα εκπρόσωπο. Ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, μιλάω σε τόσα κανάλια, ναι, σε όλα τα κανάλια. Στην ΕΡΤΡΙΑ ποτέ. Λέει, εκεί πρέπει να υπάρχει, λέει, εντολή της κυβέρνησης. Άκου τώρα, εντολή της κυβέρνησης. Εντολή της κυβέρνησης. Για να μιλήσει. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Λέει, άρα είναι λαδοπόντικες και είναι και τομάρια, αφού σκέπτονται έτσι. Και ξέρετε ποιον έχουν βάλει διευθυντή, ποιον είχαν βάλει. Τον αδερφό του Βελόπουλου. Γενικό διευθυντή στην ΕΡΤΡΙΑ. Είχαν βάλει τον αδερφό του Βελόπουλου. Τον αδερφό του Βελόπουλου, έναν που είχε αλλάξει το όνομά του και το λέει Βενιέρης. Ενώ είναι αδερφός του Βελόπουλου, δεν ξέρω το λόγο. Και θα σας πω και μια φορά από το γραφείο μου, για να είμαι και ειλικρινής. Τον είδαμε στην ΕΡΤΡΙΑ μια φορά στο γραφείο της Ένωσης Κεντρών, ναι, στην Καρόλου. Και πήρε μια κοπέλα από το γραφείο, λέω, ρώτα, γιατί λέγεται Βενιέρης και όχι Βελόπουλος, αφού γνωρίζω ότι είναι αδερφός του Βελόπουλου. Πήρε λοιπόν, ξέρετε τι απάντηση έδωσε. Λέει, αυτή την απάντηση πάρτε, λέει, εκτός εκπομπής, μόνο ο ίδιος μπορεί να σας τη δώσει. Λέει, καλά, δουλεύετε στην ΕΡΤ. Δεν έτυχε να σκεφτείτε, αφού είναι αδερφός του Βελόπουλου, γιατί λέγεται Βενιέρης. Αυτό, σαν κοπέλα, λέει, εσείς σηκώνετε το τηλέφωνο
και είπε δουλεύει και 8 χρόνια στην Ερυθρέα. 8 χρόνια δουλεύετε και δεν έχετε διερωτηθεί γιατί λέγεται διαφορετικά. Λέει πάρτε. Τελειώνει η εκπομπή. Ναι. Παίρνετε, λέει έφυγε. Άρα ναι, βλέπουμε, ναι. Δεν ήθελε να απαντήσει. Κάτι άλλο που θέλω να συμπληρώσω σχετικά με την δημόσια ραδιοτηλεόραση που λένε ότι όλες οι χώρες έχουν δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αυτό πάλι ήταν ένα ψέμα που κυκλοφόρησε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Καμία χώρα ευρωπαϊκή από τις αναπτυγμένες, δηλαδή Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, δεν έχει δημόσια κρατική τηλεόραση. Έχει φορέα που είναι δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι όπως είναι το BBC ιδιωτικών συμφερόντων. Το ίδιο και η Deutsche Welle, το ίδιο και το Belgium TV, το ίδιο και ένα τηλεοπτικό κανάλι στην Ολλανδία. Έτσι λειτουργούν. Τύπου... Είναι ιδιωτικών συμφερόντων. Ναι. Μικτού τύπου. Ναι. Έχει επιτραπεί δηλαδή πακέτα με το χώρο ακριβώς να έχουν ιδιωτικά συμφέροντα, διότι ακριβώς δεν έβγαιναν. Έτσι είναι. Και λειτουργούν ανταγωνιστικά. Δεν ενδιαφέρονται εκεί για να επιβιώνει το κανάλι, μπαίνουν μέσα. Και μπαίνοντας μέσα αναγκάστηκαν και πώλησαν πακέτα μετοχών σε ιδιώτες. Ακριβώς για να έχουν έτσι. Αυτά ισχύει που λέτε. Κάτι τέτοιο γίνεται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ναι, να ξέρετε. Έχουν αρχίσει πλέον όλα τα ιδρύματα. Επειδή τα κρατικά πανεπιστήμια δεν βγαίνουν και απομυζούν από το κράτος μεγάλα ποσά ετησίως, πώλησαν μετοχές, πακέτα μετοχών στο Δήμο, στην Εκκλησία, σε βιομηχάνους τοπικούς, στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων. Επιχειρήσεις. Η Σιένα, ας πούμε, είναι ένα πανεπιστήμιο, το οποίο άμα δεις τους μετόχους του, θα δεις ότι είναι και ο Δήμος και η Εκκλησία και ο τοπικός σύλλογος βιομηχάνων. Ναι. Καταλάβατε, έχουν πάρει τα πακέτα. Έτσι λειτουργούν, ναι. Ακριβώς, και οι οποίοι έχουν βάλει πια εκεί οι τεχνοκράτες, με προσπάθεια να μην μπαίνουν μέσα τουλάχιστον. Ακριβώς. Μην βγάζετε λεφτά. Ναι, αλλά τουλάχιστον να μην είναι σμιωγόνα. Μην μπαίνει μέσα η επιχείρηση. Ναι. Εδώ λέει ο κύριος Αλέξης, λέει ότι όπως πήγαν να κλείσουν το θρηλυκό κανάλι 67 το 93, αυτές τις μέρες θυμήθηκε με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ναι, αλλά... Υπάρχει μια διαφορά, κύριε Αλέξη μου, η εξής διαφορά υπάρχει, ότι τότε το κανάλι 67 πήγα να το κλείσουν το 1993, γιατί ενοχλούσαμε το Μητσοτάκη με τις εκπομπές που κάναμε, ήταν η πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, και περί αποστασίας. Ακριβώς, ενοχλούσαν οι ιδέες τότε. Ναι, και μας είχαν προειδοποιήσει, σταματήστε να ασχολείστε με την αποστασία διαφορετικά, θα σας κόψουμε το ρεύμα στον ημιτό, θα σας... διάφορες ατιμίες, απειλές εξτομίζονταν, τις οποίες βέβαια εμείς γράφαμε στα παλιά μας παπούτσια. Ενώ η ΕΡΤ κρίθηκε σαν πιλότος επέμβασης για απολύσεις στο δημόσιο. Δεν είναι καμία σχέση το ένα. Εμάς δηλαδή πήγαν να μας κλείσουν το κανάλι της για τις απόψεις και τις ιδέες μας, για τις ιδέες μας, γιατί βλάπταμε ένα διεφθαρμένο σύστημα, ενώ η ΕΡΤ ήταν, επελέγει σαν πρώτος στόχος για να γίνουν απολύσεις στο δημόσιο. Αυτό έτσι. Έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι. Εμάς πήγανε να μας κλείσουν γιατί υπηρετούσαμε τη δημοκρατία, ενώ η ΕΡΤ κλείνει διότι είναι ένα αμαρτωλό μαγαζί του σάπιου κομματικού κατεστημένου σε όλα τα κόμματα. Και είπαν και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ παίρνουν περίπου 45% στις αρχαιρεσίες του συνδικαλιστικών του οργάνων. Άρα έχουν βάλει μέσα στην ΕΡΤ και πολλούς, έχει βάλει και το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και δεν δικαιούνται να μιλάνε. Έτσι. Δεν είναι αμέτωχοι στη φαυλότητα και στο ρουσφέτη. Ας ήταν, γιατί πολλές φορές λέει ο Τσίπρας, εμείς δεν κυβερνάγαμε, λέει. Δεν τα δύο κόμματα που κυβερνούσαν, αυτά ευθύνονται. Μπορεί να μην κυβερνάγατε, κύριε Τσίπρα, αλλά μερίδιο στους διορισμούς είχατε. Ναι, έτσι, δεν το εξηγήσω. Πολύ βασικό αυτό. Πώς μοιραζόταν η πίτα της εξουσίας. Το θυμάται ο κύριος Τσίπρας. Και επίσης είστε και η δεύτερη έκδοση του ΠΑΣΟΚ. Εκτός του ότι και τότε επί δικοματισμού είχατε μερίδιο στους διορισμούς, και τώρα
γίνεται δεύτερη έκδοση του ΠΑΣΟΚ. Φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ, διότι ακολούθησε δεξιά γραμμή ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Βενιζέλος, και πού πάνε? Σε εσάς, κύριε Τσίπρα, αναζητώντας κάλυψη, ελπίζοντας μήπως μπορέσουν να συνεχίσουν το φαγοπότι, κύριε Τσίπρα. Έτσι είναι πλέον. Έχει μεταμορφωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο παλιό ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 και του 90. Ναι. Καθαρά πλέον. Βλέπουμε όλες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΠΑΣΚΕ πώς έχουν μεταφερθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει εδώ ο κύριος Βασίλης Ιακώβου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεβέντη, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο ακριβώς διαμαρτύρονται στην ΕΡΤ? Διαμαρτύρονται γιατί τέλεψε το βόλεμα, να υποθέσω. Τέλεψε, τελείωσε. Τελείωσε, ναι. Το βόλεμα. Γιατί δεν υπήρξε μια φωνή διαμαρτυρία στην ΕΤ όταν υπερκοστολογήσαν εν καιρό Ολυμπιακών Αγώνων μια σειρά εκπομπών για την προώθηση δήθεν του Ολυμπιακού ιδεώδους. Πραγματικά. Με ένα αφηγητή να εξιστορεί τα κείμενα της εκπομπής και να βγάζουν προϋπολογισμό εισάξιο με αυτό. Τα ποσά, πραγματικά. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχαν δοθεί κονδύλια από την ΕΡΤ για τέτοιου είδους εκπομπές. Ας μην τα θίξουμε τώρα. Ναι. Μάλιστα, εδώ τι λέει. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά και πάντα δυνατός. Να σας ακούμε και να σας καμαρώνουμε. Χαιρετισμούς και στον κύριο Βερόνη, το συνεργάτη σας που πάντα με σοβαρότητα συνοδεύει τις εκπομπές σας. Βλέπω τώρα μέσω του ίντερνετ κραυγές των κομματοσκύλων της ΕΡΤ και το χαίρομαι όσο τίποτα, διότι όλα εδώ πληρώνονται σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν εσάς τότε ένας, τι λέγεται το Δημητροκάλι που λένε το όνομα, είχε πάει απάνω στον Ημιτό, και όταν εσάς τότε ένας Δημητροκάλις που λέρωνε το όνομα της Νάξου είχε πάει επάνω στον Ημιτό και ήθελε να σας κατεβάσει τους αναμεταδότες, τότε η ΕΡΤ έτρωγε με χρυσές κουτάλες τον Αγκλέουρα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Δημητροκάλης, εντάξει, ήταν στη Νέα Δημοκρατία ο Δημητροκάλης. Ήτανε τότε όμως υπεύθυνος αυτός για το θέμα των συγνωτήτων εκείνη την περίοδο. Έχει δίκιο ο κύριος. Ήτανε υπεύθυνος. Ναι, ναι. Ο Δημητροκάλης ή ο Μπουλούκος που ήταν γενικός γραμματέας. Και ο Δημητροκάλης ήταν. Ήτανε. Θυμάμαι τότε που είχαμε κάποιες επαφές με αυτό το όνομα. Εντάξει, ο Δημητροκάλης είναι ένας, έχει αποσυρθεί τώρα. Ναι, τώρα ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για την περίοδο του Μητσοτάκη. Κάποτε τον κατηγόρησαν μετά ότι είχε πάρει κάτι κουμπάκι και δεν τα έδωσε κάτι. Του Μητσοτάκη ήταν. Είχαν φτάσει και τον κατηγορήσαν και για λεφτά κάποια στιγμή, δεν ξέρω μετά τι έγινε. Τώρα θα φάνε, λέει, τα λυσιακά τους. Να είστε καλά και ψηλά το κεφάλι, είστε οι μόνοι που λέτε την αλήθεια στην Ένωση Κεντρών. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ναι, δεν ήξερα εγώ ότι ο Δημητροκάλης ήταν αυτός που έστειλε τα μάτια. Ήτανε τότε, ήταν στη Γενική Γραμματεία ο τύπου. Εθίγετο, ναι, σίγουρα. Από την, από αλλά και αυτός ήταν τότε υπεύθυνος για τις συχνότητες. Ναι. Ο Μητσοτάκης. Ναι, σίγουρα από εκεί και ξεκίνησε. Και τον Δημητροκάλη τον φάγανε από τη Νέα Δημοκρατία όταν έπεσε ο Μητσοτάκης. Μετέπειτα όμως. Ναι, την περίοδο εκείνη ήταν όμως. Ναι, τον φάγανε, ναι. Λοιπόν, εδώ η κυρία Άννα Αρχοντούλη στέλνει ένα μήνυμα. Αυτό το διάστημα, κύριε Πρόεδρε, ακούγονται από τα ΜΜΕ σχόλια για τη ρήξη μεταξύ ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και Κομισιόν για τη λανθασμένη συνταγή που εφάρμοσαν στην Ελλάδα. Γίνεται μια προσπάθεια με τα σχόλια που λαμβάνουν χώρα να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα. Αν η πολιτική μας ήταν σωστή και δεν απλώναμε το χέρι μας πιο μακριά από ό,τι φθάνει, λέει, αν η πολιτική μας ήταν σωστή και δεν απλώναμε το χέρι μας πιο μακριά από ό,τι φθάνει, αν εφαρμόζονταν τα 9 σημεία που διακηρύσει εδώ και χρόνια η Ένωση Κεντρών, αν είχε αλλάξει η διεφθαρμένη νοοτροπία καθώς και οι αναβολές για λήψη αποφάσεων, τώρα δεν θα είχαν τόσα να μας καταλογίσουν οι κυβερνητικοί εταίροι. Γίνεται κριτική και μόνο, ποια όμως είναι έστω και ετεροχρονισμένα η λύση? Νέο κούρεμα δεν είναι η λύση, κατά την κυρία Αρχοντούλη. Ναι. Οι συνέπειες του θα είναι οδυνηρές. Θα φέρουν μεγαλύτερη ύφεση, νέα μέτρα και φόρους το κούρεμα. Πού οδηγούν επιτέλους κάποιοι τη χώρα, κύριε Λεβέντη? Πέστε μας, τι με λιγενέστε, θα σωθεί η χώρα οικονομικά ή τελικώς θα πτωχεύσει?
Πολύ γόνιμο το ερώτημα της κυρίας. Πάρα πολύ ωραίο, κυρίας, ναι. Κοντούλη. Είναι πολύ όμορφο γιατί... Σίγουρα, ναι, επισημαίνει πραγματικά. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, ναι, αυτό θέλει κυρίως να μάθει, αν θα το χέρσουν. Ακριβώς, ναι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση, ναι, πάνω, ναι, σε αυτό και σίγουρα έχει βγει αυτή η άποψη, έχει κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι ήταν λάθος η συνταγή, αλλά κανένας δεν λέει όμως ποια ήταν η πραγματικότητα. Ήταν λάθος η συνταγή όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής των μέτρων. Έπρεπε τα μέτρα αυτά να είχαν ληφθεί νωρίτερα και το κούρεμα να είχε γίνει, λέει, τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα, ώστε να είχε σωθεί κάπως το έλλειμμα. Όχι ότι δεν έπρεπε να γίνει, ναι, αλλά η παραπληροφόρηση που υπάρχει, ναι, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν το θέμα όπως θέλουν. Ακούστε. Με αποτέλεσμα ότι, ναι, ευθύνεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ό,τι γινόταν στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ακούστε. Έτσι θέλω να το παρουσιάζω. Να σας πω, κύριε Βερόνιμο, στο, ναι, προηγούμενο κούρεμα που έκανε ο Παπαδήμος, όντως εκεί χύθηκε λίγο αίμα, γιατί ομόλογα είχαν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες. Σίγουρα. Και η Κυπριακή, η Κύπρος, ναι, σαν μέσω των τραπεζών, της είχε αγοράσει ομόλογα. Ναι. Οπότε μετέχοντας όλοι αυτοί στο κούρεμα, στο κούρεμα έχασαν λεφτά. Ναι. Τώρα όμως το κούρεμα, κατ' ουσίαν, θα γίνει στα ομόλογα που έχουν στα θησαυροφιελά και άτος τα κράτη. Ακριβώς. Οπότε τώρα, να ξέρει η κυρία Αρχοντούλη, το κούρεμα δεν θα είναι μοβόρο για εδώ για τους Έλληνες. Ούτε είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από φόρους και από νέα μέτρα, δοθέντως ότι θα γίνει μόνο και μόνο για να κατεβάσει το χρέος. Να κατεβάσει το χρέος, το εξωτερικό και να χρέος, το κάνει βιώσιμο. Ναι. Δηλαδή, λέμε βιώσιμο είναι ένα χρέος όταν είναι μέχρι 110-120 του ΑΕΠ. Τώρα είναι 160. Άρα αν αφαιρεθούν 50-60 δις... Θα πάει στο 110 και θα είναι βιώσιμο. Και θα αρχίσει η χώρα, μπορεί, αν μηδενίσει και το ετήσιο, ναι, έλλειμμά της, να επιστρέψει στις αγορές, κυρία Αρχοντούλη. Αυτός είναι ο λόγος. Λοιπόν, τούτη τη φορά το κούρεμα δεν θα είναι τόσο επώδυνο. Και την άλλη φορά ήταν επώδυνο, αλλά και τότε ωφελήθηκε η χώρα, γιατί κατέβηκε το έλλειμμα. Και η διαφορά ήταν ότι έπρεπε να γίνει νωρίτερα, ναι, το Διεθνές Νομισματικό. Αυτό ήταν που λένε ότι ήταν λάθος συνταγή. Πάντως, ναι, κάθε κούρεμα ωφελεί, γιατί μειώνει χρέος. Ακριβώς, ήταν βασικό τώρα, αυτό. Ναι, σε επαναλαμβάνω, το προηγούμενο κούρεμα έφερε κόστος εδώ μέσα στην Ελλάδα, λόγω του ότι ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες είχαν ομόλογα. Τώρα τέλειωσε αυτό. Και ομόλογα πια έχουν τα κράτη, τα υπόλοιπα της, ναι, Ευρωζώνης κυρίως. Άρα αυτοί θα την πληρώσουν. Και γι' αυτό αντιδρούν και λένε όχι, δεν, ναι, θα γίνει. Άμα ρωτήσεις τώρα τον Γερμανό που είναι και προεκλογική περίοδος, λέει όχι, δεν θα γίνει. Ναι, ναι. Άμα ρωτήσεις τον Φιλανδό, λέει όχι, δεν θα γίνει. Κανείς δεν συμφωνεί να γίνει, γιατί είναι σαν να συμφωνούν να χάσουν λεφτά. Που υποτίθεται ότι θα τα ελάμβαναν κάποτε. Ακριβώς. Επομένως, αυτό θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο. Επομένως, πιστεύω ότι αυτή τη φορά το κούρεμα θα συμφέρει, γιατί θα είναι κούρεμα στα θησαυροφυλάκια των κρατών μελών της Ευρωζώνης, κυρίως που διατηρούν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ακριβώς. Στα θησαυροφυλάκια τους, κύριε Αρκούντου. Και δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από νέα μέτρα. Δεν, αν τα νέα μέτρα θα υπάρξουν, όχι λόγω του κρέματος, αν υπάρξουν, λόγω αστοχίας. Δηλαδή θα μένουν τρύπες. Ναι. Θα λέμε στο πρώτο εξάμεινο του 2013 έχουμε τρύπα 2 δις. Στο δεύτερο εξάμεινο άλλα 2, νέα μέτρα για να καλυφθούν. Αν υπάρχει, ναι, στέρηση εσόδων. Ναι. Τα νέα τότε μέτρα θα προέλθουν από άλλο πράγμα. Από αστοχία στον προϋπολογισμό. Ακριβώς, ναι. Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Όχι από το κούρεμα. Και από την ύφεση. Από την ύφεση. Από την ύφεση, σίγουρα. Η οποία τα τρώει δημιουργία όλα από κάτω. Ναι. Αλλά το κούρεμα δεν επιταχύνει την ύφεση. Ναι. Ένας οικονομολόγος προημερών Γερμανός, ναι, μου έλεγε ότι η ύφεση είναι όπως ένα πλοίο. Λέει, αν δεν το βάψεις από κάτω, δεν του βάλεις τα ύφαλα μονώσεις, σκουριάζει. Έρχεται το νερό το αλμυρό, ναι, ναι, και τρώει το ατσάλι. Ακριβώς. Τρώει το ατσάλι αν βρει, γι' αυτό βάζουμε ισχυρές μονώσεις, ναι, ναι, από κάτω στα πλοία. Στα ύφαλα του πλοίου. Εκεί που έρχεται σε επαφή με το νερό δηλαδή, διότι αλλιώς το αλμυρό νερό τα τρώει όλα. Ναι. Εγώ θυμάμαι, νεαρός μηχανικός ήμουνα, είχα χτίσει κάποια ξενοδοχεία σε ένα νησί και την πρώτη χρονιά χτίσαμε τα ξενοδοχεία, έφυγα
Πήγα ξανά το επόμενο καλοκαίρι και βρήκα τα κάγκελα, κύριε Βερόνη μου, σαν να ήταν 30 χρονών. Φθαρμένα. Βέβαια, τα τρώγε το αγιάζει και η θάλασσα. Εκεί η θάλασσα. Ναι. Το αλάτι δύο λοιπόν, έτσι καταστρέφει. Και είδα δηλαδή ναι. το ατσάλι πώς χάνεται. Είχε διαμορφωθεί. Ναι, ναι. Πώς, ναι, είναι, πώς διαβρώνεται ναι. από το... και ο αέρας παίρνει τη θαλάσσια άμμο, ακριβώς. σας κάγια τη ρίχνη. Έτσι. Πολύ σωστή ναι. μεταφορικά ναι, αυτό ναι. για το θέμα της ύφεσης. Ναι. Ναι, ναι. Έτσι λειτουργεί και το θέμα της ύφεσης. Ναι. Αν δεν μπορέσουμε να πάρουμε κάποια μέτρα να την αντιμετωπίσουμε, που μέτρα που πρέπει να είναι προς την ανάπτυξη ναι, όμως. Ναι. Επομένως, και η κυρία Αρχοντούλα, αλλά και ο κόσμος άλλος, να ξέρει, όλος ο κόσμος, να ξέρει ότι τα νέα μέτρα οφείλονται στην αστοχία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ενώ το κούρεμα τούτη τη φορά θα είναι χρήσιμο και γι' αυτό το αρνούνται οι ξένοι, διότι θα ματώσουν οι ξένοι τώρα. Ναι. Θα ματώσουν τα κράτη που έχουν αποθηκεύσει ή θα ματώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει δεχθεί τέτοια τοξικά ομόλογα. Ακριβώς. Γιατί όλο τον καιρό τα κράτη τα προσπαθούσαν να τα μεταφέρουν στην ΕΠΣΕ. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Λοιπόν, για να δούμε ο κύριος Μάριος Οικονόμος. Συγχαρητήρια ναι. κύριε Λεβέντη που εκφράζεται την κοινή λογική, η οποία μόνο κοινή αποδεικνύεται ότι δεν είναι τελικά. Δεν έχετε παρασυρθεί να ακολουθήσετε το δρόμο της άκρατης ψηφοθυρίας που επιδίδονται τα άλλα κόμματα και σπέβδουν άμεσα να συμπαρασταθούν ακρίτως και αδιακρίτως σε κάθε αίτημα προκύψει από την κοινωνία. Η κοινωνία και ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός, όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικά, προβάλλουν παράλογα αιτήματα και πρέπει επιτέλους να λογικευθούμε. Δεν γίνεται η ΝΕΤ να έχει περισσότερους υπαλλήλους από το CNN της Αμερικής. Αλήθεια. Γιατί οι υπάλληλοι της ΝΕΤ μπαίνανε για να παίρνει ψήφους στο ναι. ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το CNN παίρνει έναν υπάλληλο, αν δει το βιογραφικό του, ότι μπορεί να προσφέρει έργο. Έτσι είναι. Έτσι είναι τελείως διαφορετικά. Και καμία σχέση. Κύριε Μάρη, είναι τελείως διαφορετικό το σκεπτικό του CNN και γι' αυτό το CNN δεν κινδυνεύει να κλείσει, ενώ η ΕΡΤ είναι ήδη αποθανούσα. Και θα δούμε. Εγώ και είμαι επιφυλακτικός και σε αυτό που λένε να ανοίξει άλλο κανάλι. Είμαι λίγο επιφυλακτικό. Τον ΕΡΙΤ που λένε. Ναι, αυτό τον ΕΡΙΤ. Από 29 Αυγούστου. Θέλετε να σας πω, κύριε Βερόνη, ναι, γιατί είμαι επιφυλακτικός. Εγώ θα προτιμούσα στα ιδιωτικά κανάλια να βάλουν κανόνες. Δηλαδή να πούνε πλουραλισμού, ώρες, τόσο ψυχαγωγία, τόσο ενημέρωση, τόσο... Δηλαδή αντί να αφήνουμε ενταβατζίδες αυτούς που έχουν τα ιδιωτικά κανάλια και να λέμε να καλύψει το κενό της παρανομίας των ιδιωτικών καναλιών η κρατική τηλεόραση, γιατί να μην βάλουμε σκληρούς νόμους στην ιδιωτική τηλεόραση. Ναι. Και να εφαρμόζονται από το Εθνικό Συμβούλιο για Τηλεόραση. Οι άδειες των τηλεοράσεων θα βγαίνουν για ένα χρόνο. Και στο τέλος θα ανανεώνονται. Αν εκπληρούνται οι απαιτήσεις ισοπολιτείας, δημοκρατίας, πλουραλισμού, τοπόθεν έσχεση μετόχων, ναι. όλα αυτά, αν είναι διαυγή και καθαρά, τότε να ανανεώνει τη άδεια του αντένα για το επόμενο έτος, του κάθε αντένα. Του Μέλια, όλων των τηλεοπτικών καναλιών. Αυτό θα προτιμούσα. Μετά θα προτιμούσα να ελέγχει το ΕΣΟΡΟΥ αν καλούν όλα τα κόμματα, αν δίνουν κάποιο χρόνο σε όλους. Αν υπάρχει πλουραλισμός, αν υπάρχει βασικό. Δημοκρατία κτλ. Αν μοιράζεται ο τηλεοπτικός χρόνος, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τη δεοντολογία. Μετά να φύγουν κάτι εκπομπές από τα ιδιωτικά κανάλια που ξεφτιλίζουν την τηλεόραση. Όπως τη Σπάνια, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά κάποιες εκπομπές της Νικολούλη, κάποιες εκπομπές που δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν και τι προσφέρουν και ποιοι τους κοιτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και με τι κριτήρια δηλαδή, κοιτάει ένας τη Νικολούλη ή την Σπάνια. Εντάξει, είναι διαφορετική εκπομπή της Σπάνιας και της Νικολούλη. Ναι, και αλλά Νικολούλη δεν προσφέρει και κοινωνικό και οι δύο, έργο. Εγώ αν είχα κανάλι ναι. δεν θα βάζα τέτοιες εκπομπές αυτή ναι. τη στιγμή. Σίγουρα. Ρόλος... Δεν είναι ρόλος της τηλεόρασης ναι, αυτός. Γιατί ο ρόλος ακριβώς. Είναι εκπαιδευτικός, ακριβώς. ο ρόλος είναι ψυχαγωγικός. Έτσι είναι. Ενημερωτικός. Ψυχαγωγία είναι η Σπάνια. Όχι. Η Σπάνια όχι. Γιατί αναδεικνύει τις αδυναμίες της κοινωνίας.
κάνει ζημιά η πάνια. Χρησιμοποιεί απλά άτομα του λαού για να επιτύχει τηλεθέαση. Ναι. Και η Νικολούλη που καθιστά την αστυνομία. Ναι, ούτε πράγμα αυτό, ούτε αυτό επιτρέπεται ούτε, να το κάνει η τηλεόραση. Και πολλά άλλα. Ναι. Λάγκα που ακούω κάποιες εκδοχές, κάποιες σκουπιδοκές, κάποιες μαγειρικές, κάτι ηλιθιότητες. Ναι. Αυτά το 24ωρο έχει 24 ώρες. Όταν πρέπει να κάνεις εκπαίδευση, πολιτική, ψυχαγωγία, ενημέρωση πάσης μορφής, όταν πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, κάποια σύριαλ να βάλεις, ναι, κάποια και έργα, πολιτιστικά, και μουσικά. Καλύπτεται το 24ωρο. Ναι. Οι σκουπιδοεκπομπές δεν καταλαβαίνουν τι θέση έχουν, αφού μειώνουν την κουλτούρα. Ακριβώς. Και υποβιβάζουν το επίπεδο του ελληνικού λαού. Για λαϊκή κατανάλωση. Λοιπόν, καλύτερα αντί να ιδρύσουμε πάλι κρατικό κανάλι που πάλι θα αρχίσει η αμαρτία του Ρουσφετιού. Μην μου πείτε τώρα, γιατί και μέσω ΑΣΕΠ, αν το βάλουν, το ΑΣΕΠ τι είναι, καθαρό. Θα υπάρχουν τα προφορικά και εμένα, από εκεί όπου θα γίνονται οι επιλογές. Εμένα μου είχε πει άνθρωπος που μέσα στο ΑΣΕΠ, δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω. Μου είχε πει το εξής, ότι και εξετάσεις που γίνονται σε διάφορους κλάδους. Ναι. Χρησιμοποιούν τα προφορικά και από εκεί επιλέγουν όποιον θέλουν. Και τα προφορικά αυτό, αλλά βάζουν πολύ δύσκολα, ναι, ώστε να μην γράψει κανείς. Και παίρνεις κόλλες, ας πούμε, σχεδόν στο μηδέν όλοι. Ναι. Οπότε μετά όταν βγάζουν τα ονόματα, τα αποκαλύπτουν, τους δικούς τους τους βάζουν τρία. Ενώ ναι, μέσα όρος, όλοι οι άλλοι είναι δύο. Και έτσι καταφέρνουν και βάζουν τους δικούς τους στο στάδιο αποκάλυψης, ναι, των ονομάτων. Ονομάτων. Άρα είναι διαβλητό και το ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι αδιάβλητο στον τόπο αυτό να πούμε «Να, εδώ τηρεί την νομιμότητα, εδώ διαροπάλου υπάρχει αξιοκρατία». Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Άρα ποια είναι η εγγύηση ότι ο Σαμαράς ή ο οποιοσδήποτε Σαμαράς θα βάλει άξιους στη νέα κρατική τηλεόραση. Ποια είναι η εγγύηση ότι η νέα κρατική τηλεόραση θα φιλοξενεί την Ένωση Κεντρών και όλα τα κόμματα. Ποια είναι η εγγύηση ότι δεν θα ξαναδημιουργηθούν ελλείμματα. Από πού θα προκύψει το ενδιαφέρον για να είναι βιώσιμη η νέα τηλεόραση. Αφού οτιδήποτε είναι κρατικό ή στον τόπο, ναι, αυτό καταλήγει να είναι ελλειμματικό. Έτσι είναι. Πάλι οι κυβερνήσεις δεν θα θέλουν να χειραγωγήσουν. Πάλι τα κόμματα δεν θα θέλουν να κάνουν τους νταβαντζίδες εκεί μέσα. Δηλαδή, αφού τα κόμματα εξακολουθούν να είναι σάπια, πάλι αυτό που θα δημιουργήσουν δεν θα είναι βρωμερό. Πέστε μου, ποια η εγγύηση. Καμία απόλυτη εγγύηση. Άρα εγώ πιστεύω, σαν Βασίλης Λεβέντης, ότι καλύτερο παρά να ανασυσταθεί ως νέριτ, πώς το λέει ο Σαμαράς, ναι, η νέα τηλεόραση και ο Κεδίκογλου που το λένε, ζητώ να μπει φραγμός στην ιδιωτική τηλεόραση. Να σέβονται τον πλουραλισμό, να καλούν όλους το πρόγραμμα, από το πρόγραμμά τους να διώξουν τα σκουπίδια, να δίνουν το πρόγραμμά τους κάθε εβδομάδα στο ΕΣΟΡΟΥ. Ακριβώς, προσέγκριση. Ναι, προσέγκριση και κάθε χρόνο να ανανεώνεται η άδεια του σταθμού αν τηρεί τους κανόνες του νέου νόμου. Έτσι που είναι, πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι επέμβαση που διορθώνει κάποια πράγματα. Έτσι. Διότι και η νέα κρατική τηλεόραση, αυτή η ΝΕΡΙΤ, θα είναι στα μέτρα του Σαμαρά, του Τσίπρα και του κάθε, να μην πω τη λέξη, από αυτούς. Θα προβλέπει να μην γίνονται εξωτερικές παραγωγές με 100.000 για κάθε εκπομπή. Δεν θα το προβλέπει. Το μεγαλύτερο έσχος που υπάρχει, ναι, στην ΕΡΤ είναι ότι αν πάμε στο λογιστήριο έχουν βάλει εικονικά τιμολόγια. Ναι, το χειρότερο. Αν πάμε στο λογιστήριο της ΕΡΤ. Δηλαδή κάθε φίλος του τάδε διευθυντού περνάει μια παραγωγή που δεν κάνει ούτε 10.000 ευρώ και κόβει τιμολόγιο 200.000 ευρώ. Και τα μισά τα τσεπώνει ο υπάλληλος της ΕΡΤ. Δεν το ξέρετε και έτσι, έτσι λειτουργούν. Και λειτουργούν ως εξωτερικές παραγωγές. Ναι. Αυτό τώρα υπάρχει δέσμευση στο νομοσχέδιο να μην γίνεται. Τι να υπάρξει. Γι' αυτό λέω να μην γίνει η νέα ΕΡΤ πριν γίνουν οι επόμενες εκλογές, πριν αλλάξει το πολιτικό κλίμα και πριν ο λαός αρχίσει να σκέπτεται με ανοιχτούς ορίζοντες. Και πριν υπάρξουν εγγυήσεις για τη σωστή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Τώρα είμαστε στην αρχή της κάθαρσης. Να προχωρήσει λίγο η κάθαρση και μετά, αν το τοπίο χρειάζεται κρατική τηλεόραση, το συζητάμε.
και σε άλλους τομείς. Εγώ πιστεύω δεν θα χρειάζεται κρατική τηλεόραση στο τοπίο, αν στον ιδιωτικό τομέα μπουν αυτοί οι φραγμοί που σας είπα. Να φύγουν οι εργολάβοι, να φύγουν οι προμηθευτές του δημοσίου. Άρα όλα τα κανάλια τα έξι αυτά πρέπει να κλείσουν. Ναι. Διότι είναι όλα με εργολάβους και προμηθευτές του δημοσίου. Να, το μετοχικό κεφάλαιο να τεθεί υπό κοινωνικό έλεγχο, και κοινωνικό έλεγχο είπαμε πώς το νοούμε, και οι Δήμοι να έχουν ένα μικρό πακέτο. Ακριβώς. Μετοχών, και η Εκκλησία και φορείς και μεμονωμένοι πολίτες. Ναι. Κάποιες συμμετοχές. Να υπάρχει πλουραλισμός που θα εγγυάται, ναι, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο να μετέχουν διακλήρου κάποιοι πολίτες. Ακριβώς. Διακλήρου. Δηλαδή θέλει το ΜΕΓΑ να λειτουργεί. Πώς να λειτουργεί, να έχει οι μέτοχοι να έχουν τρεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και να έχει την πλειοψηφία άλλους τέσσερους διακληρώσεως η κοινωνία. Ναι. Έτσι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, έτσι λειτουργεί στο εξωτερικό, δηλαδή κάθε κανάλι προκειμένου να είναι, να είναι δημοκρατικό και πλουραλιστικό και να συμβάλλει στην αναβάθμιση. Ενώ εδώ κάθε ταβατζής βάζει όποιον του γουστάρει, ό,τι σκουπιδιό εκπομπές θέλει, δεν του γουστάρει ο Λεβέντης τον κόβει και το λέμε αυτό μέσω ενημέρωσης. Αντί αν το πούμε, να μην πω πώς. Να πούμε την αλήθεια, κύριε Βερόνη. Δυστυχώς. Λοιπόν, δεν νομίζω χρειαζόμαστε νέο κανάλι και δεν πιστεύω να γίνει. Εμείς θα αντιδράσουμε να γίνει, γιατί φοβούμαστε ότι οι διορισμοί θα ακολουθούν πάλι και η διαχείριση τα ίδια της ΕΡΤ. Γιατί τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τα κουσούρια τα γνωστά των κομμάτων. Θα ξεκολουθήσουν να υπάρχουν. Να βάλουν τους δικούς τους, να φάνε, να κλέψουν, να περάσουν εικονικά τιμολόγια, να τα οικονομήσουν. Ναι. Τα ξέρουμε τις ατιμίες και τις κλεψές, τι είναι τρόπο γίνονται. Ας μπει ένας εισαγγελέας, έχουμε οικονομικό, δεν έχουμε εισαγγελέα. Να μπει στην ΕΡΤ να δει τη διαχείριση, να παρέμβει και να δει των τελευταίων 10 ετών. Και κάθε τιμολόγιο που είναι πάνω από 50-100.000 να το αναλύσει, 100.000 ευρώ, να δει τι συμβαίνει από πίσω. Ακριβώς. Να δει τι συμβαίνει από πίσω από το τιμολόγιο. Δεν αναλαμβάνει όμως κανένας οικονομικός εισαγγελέας να κάνει αυτό τον έλεγχο. Εδώ σε καμία λίστα δεν είναι οι ταβατζίδες. Δυστυχώς. Ακούω διάφορα ονόματα είναι σε λίστες. Ναι. Έβγαλε ο Τριανταφυλόπουλος προχθές έναν της αντισφαιρίσεως. Ε, Τριανταφυλόπουλε, άσε τις αντισφαιρίσεως. Εδώ έχουμε 6 ταβατζίδες που κλέψανε, που έχουν τα κανάλια και κλέψανε το 99 την Ελλάδα, τη μισή Ελλάδα, τα 200 δις. Και τα άλλα δις, 200, τα άλλα 200 γίνανε, ναι, πελατειακές σχέσεις. Και δεν είναι σε καμία λίστα, ρε Τριανταφυλόπουλε, και αυτός και αναλάβει και πυροβολούσε έναν άνθρωπο που δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Και έκανε 3 ώρες εκπομπή για να τον εξοντώσει. Ενώ γνωρίζει ποιοι είναι οι ταβατζίδες, ποιοι είναι οι αληθινοί κλέπτες και τους καλύπτει. Και συνεργάζεται και μαζί τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς όμως, με τον τρόπο που λειτουργεί το όλο σύστημα, ούτε κανένας οικονομικός εισαγγελέας παρεμβαίνει σε αυτά τα θέματα και φυσικά η διαφθορά θα συνεχίσει να υπάρχει όσο λειτουργούν τέτοιου είδους κακέκτυπα, όπως θα είναι και η νέα ελληνική ραδιοφωνία, η ίντερνετ τηλεόραση, ναι, που θα την, ναι, ρε, που θα τη λένε. Πρέπει να μην γίνει. Θα είναι και αυτό μια άλλη κοιλίδα. Ακριβώς. Ακόμη στο πολιτικό μας σύστημα, πριν προχωρήσει η κάθαρση. Πριν διώξουμε τους αργόμισθους από το δημόσιο και το εξηγιάνουμε. Γιατί μιλούν κάποιοι ότι χάνουν θέσεις εργασίας, χάνουν το μισθό τους, λέει κάποιοι. Μα αφού είναι αργόμισθοι, συγγνώμη, στους αργόμισθους θα λυπηθώ τον αργόμισθο που επί χρόνια μισθοδοτείται χωρίς να δουλεύει. Θα τον λυπηθώ. Αν λυπηθώ αυτό, ναι, σημαίνει ότι δεν λυπάμαι το λαό που υποφέρει. Ακριβώς. Με χαράτσια, με φόρους, με ένα σωρό βάρη. Καταλάβατε, πώς φτάσαμε στην... Και εδώ φτάνω να πω ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχει γίνει η εξέταση πώς φτάσαμε στην πτώχευση. Ποιοι φταίνε. Δεν τους συμφέρει. Ναι, όλο δεν ανοίγουν αυτό το φάκελο. Η Μέρκελ ήρθε αφού πτωχεύσαμε. Πώς φτάσαμε στην πτώχευση. Ένας εισαγγελέας δεν μπορεί να ψάξει τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς οικονομικών των τελευταίων 20 ετών. Εδώ είναι και ο ρόλος της δικαιοσύνης να επέμβει. Και όχι να τα ρίχνει όλα στην πολιτική εξουσία και στη Βουλή. Εγώ, άλλη μια φορά, ο Τράγκας δεν κάνει κάτι εκπομπές και βρίζει τη Μέρκελ. Ναι, ναι, συνεχώς. Να του πω του Τράγκα, που είναι και φίλος μου σχετικά, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του. Μετά το 2009, όντως μπορεί και η Γερμανία να έκανε λάθη, όπως σίγουρα λένε. Να συμφωνήσω. Κύριε Τράγκα μου, πριν το 2009. Στο 2009 φτάσαμε πτωχευόμενοι, πτωχεύσαμε.
κάνε και μια εκπομπή, μια έστω, αφού έκανες 100 βρίζοντας τη Μέρκελ, κάνε μία μόνο, πώς φτάσαμε στην πτώχευση και ποια καθάρματα είναι υπεύθυνα, κύριε Τράγκα. Τότε θα δεχθώ ότι είσαι άντρας δημοσιογράφος. Όχι το βρυσίδι στη Μέρκελ που είναι πολύ βολικό, γιατί αθώνονται οι ντόπιοι νταβατζίδες και κλέφτες, κύριε Τράγκα. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι είναι. Βρίσκουμε την εύκολη λύση να τα ρίχνουμε όλα στους ξένους. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν ευθύνες και από τη Μέρκελ και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μετά, πριν το 2009, τι έφταιξε στη χώρα και φτάσαμε. Ο Καραμαλής που πήγε 16% το έλλειμμα και άφησε 39 δις ευρώ έλλειμμα το 2009. Κύριε Τράγκα, δεν φταίει. Ο Σιμίτης δεν φταίει που του ξέφυγε και αυτόν το έλλειμμα. Στην Ολυμπιάδα που την πληρώσαμε τριπλή, δεν φταίει κανένας. Πότε ξυπνήσαμε να θυμηθούμε ότι στον τόπο αυτό βασιλεύει η ακολασία? Πότε? Έτσι. Εγώ φώναζα από το 2000, από το 1990 φώναζα. Από το 1990 φώναζα εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Ήξερα τίποτα? Μου είχε πει κανένας τίποτα? Έτσι. Φώναζα από το 1990, κύριε Τράγκα μου. Γιατί εσύ φωνάζεις το 2013. Έτσι, υπάρχει μια διαφορά. Αυτή είναι η αλήθεια. 23 ετών. Για να δούμε ο κύριος Μακράκης τι λέει ο κύριος Στέφανος. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε η κυβέρνηση και έκλεισε την ΕΡΤ. Το μικρότερο ετήσιο εισόδημα που έπαιρνε κανείς εκεί ήταν 50.000 ευρώ. Καθηγητής μαθηματικών είμαι και θέλω 5 χρόνια να βγάλω τα λεφτά αυτά που έπαιρνε ο τελευταίος υπαλληλίσκος της ΕΡΤ. Τα ακούτε τι λέει ένας καθηγητής? Ότι ήθελε 5 χρόνια για να παίρνει κλητήρα της ΕΡΤ τον ετήσιο μισθό. Κλητήρα της ΕΡΤ. Του τελευταίου υπαλληλίσκου. Δεν λέει ψέματα ο καθηγητής. Σίγουρα. Εντάξει, βέβαια υπήρχαν και κάποιοι που είχαν πει τα τελευταία χρόνια που αμείβονταν με 800 ευρώ, να λέμε την αλήθεια. Αλλά ήταν με σύμβαση. Εγώ άκουσα στο κόκκινο εκεί, σε αυτό το ραδιόφωνο που βγήκε μία, της είπανε πότε προσληφθήκατε, λέει το 93. Ναι. Λέει πώς προσληφθήκατε ως συμβασιούχος. Μετά λέει με προεδρικό διάταγμα μας μονιμοποίησαν. Μονιμοποίησαν τόσα χρόνια. Δηλαδή, αυτή τώρα πώς θα τα πει. Και οι άλλοι πάλι λέγανε μπράβο, και η κυβέρνηση λέει σας κόβει τα κεφάλια. Δηλαδή αντί να βλέπει ο δημοσιογράφος που έκανε την εκπομπή την παρανομία του διορισμού. Ακριβώς. Έβλεπε την παρανομία της απολύσεως. Ναι. Μόνο αυτήν έβλεπε. Του διορισμού. Αυτό του συμφέρει να βλέπουν. Ο διορισμός ήταν καθόλου αθώος. Αυτό που λέμε. Ο επαναλαμβάνουμε ωστόσο ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ δεν ήταν μια καλή κίνηση του Σαμαρά. Γιατί προ 10 ημερών ο Κεδικογλου είχε πει ότι είναι χρήσιμη η ΕΡΤ και είναι ένα κανάλι που προσφέρει και κάνει και δεν πρέπει να κεγγιόμαστε ότι θα είναι πάντα ζωντανό. Ναι. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν προτίθετο να κλείσει την ΕΡΤ. Δεν ήταν στο προγραμματισμό της. Πώς επήλθε η σκέψη αυτή και υλοποιήθηκε αυτή μέσα σε μια μέρα? Ο αριθμός των υπαλλήλων της ΕΡΤ ήταν η χρυσή ευκαιρία, ταυτιζόταν κατά χρυσό τρόπο με τον αριθμό που ζητούσαν οι ξένοι για ετήσιες εντός του 2013 απολύσεις μαζί με τους επιόρκους. Τις άμεσες απολύσεις, γιατί ήταν και κάποιες άλλες ακόμα. Επίσης υπήρξε η σκέψη ότι αν το άντρο ακολασίας της ΕΡΤ εκεί βάλετε χέρι, μετά θα είναι πολύ ευκολότερο να βάλετε χέρι στις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Και έτσι επελέγει η ΕΡΤ, για να τελειώνει ο τσαμπουκάς ότι το δημόσιο προστατεύεται. Από εκεί την έπαθε η ΕΡΤ. Δεν υπήρχε η σκέψη, γιατί εγώ μιλάω και με υπουργούς, ποτέ δεν μου είπανε προ μιας εβδομάδας, ούτε καν και προ 5 ημέρων. Δεν υπήρχε ότι αντίθετα, γιατί θα σας πω, είχα δει έναν υπουργό σε ένα σπίτι και του λέγα, τι αλήτες έχετε εκεί μέσα στην ΕΡΤ, του λέω. Μια φορά δεν με κάλεσαν. Του το είπα ευθέως. Μου λέει, ναι, λέτε αλήθεια, σας φέρω σε επαφή. Να σας φέρω, έχουμε λέει το Λιάτσο εκεί. Να σας φέρω σε επαφή, είναι αδικία αυτό, γιατί είστε κόμμα λέει και με δημοκρατικές θέσεις. Και είστε άνθρωπος ήπιος που οι δικές σας απόψεις θα συνέβαλαν, μου λέει. Ναι. Πρέπει να ακουστούν. Ακόμα. Λοιπόν, επουδενή
Αυτά βέβαια μπορεί να τα έλεγε κολακευτικά και όπως οι πολιτικοί πολλές φορές λένε αρνούμες και μπούρδες και όταν φύγουν τις ξεχνούν. Τα έλεγε απλά επειδή ήμουν παρόν, δεν έχω αμφιβολία. Αλλά εκείνο που αντιλήφθηκα, που ψυχολόγησα, δεν ήταν καν γνώστης της σκέψης, δεν υπήρχε η σκέψη να κλείσει έρτς. Και το Γιακουμάτο είχα ακούσει στο Παπαδάκη που διαβεβαίωνε ότι η ΕΡΤ είναι χρήσιμη και δεν πρόκειται να κλείσει. Όταν, γιατί είχε τεθεί θέμα με ένα δημοσίευμα της Real News. Της Real News, 15 μέρες πριν. Ότι ο Σαμαράς είχε βάλει τις σκέψεις στη σύνοδο αρχηγών των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση να γίνουν απολύσεις στην ΕΡΤ. Για απολύσεις. Δεν μιλούσαν για κλείσιμο. Για απολύσεις μόνο. Για απολύσεις. Αλλά επειδή τίθεται το θέμα ποιον θα απολύσεις και ποιον θα κρατήσεις. Γι' αυτό δεν το συζητήσανε τότε. Γι' αυτό δεν το συζητήσανε και σου λέει κλείς τους να πάνε στο διάολο όλοι μαζί. Γιατί αν αρχίσαμε στους 3.000 συν 1.500 που είναι οι εξωτερικοί συνεργάτες, 4.500, να δούμε ποιον θα απολύσουμε και ποιον θα κρατήσουμε, θα άρχιζαν οι αντιστάσεις από το. Καταρχήν δεν θα λειτουργούσε η ΕΕ, αν ξεκινούσαν οι απολύσεις. Και κατέληξαν οι ξένοι, σου λέει. Προκειμένου τώρα να αρχίσεις να διαλέγεις ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός και να έχεις ομαδικές απεργίες. Ακριβώς, μόνιμες πλέον απεργίες. Την ίδια μέρα που θα το ανακοινώσεις, την ίδια μέρα κλείσ' τους. Του είπανε. Και βάλε και τα μάτια να τους πετάξεις έξω. Πολύ σωστά το είπανε αυτό. Γιατί διαφορετικά, αν τους έδιναμε χρόνο, κύριε Βερόνιμο, και αν αρχίσαμε να λέμε να διαλέξουμε ποιοι προσφέρουν και ποιοι δεν προσφέρουν, υπήρχε περίπτωση να βρεθεί άκρη. Δεν θα λειτουργούσε καταρχήν τίποτα. Αφού ξέρεις. Θα είχε παραλύσει τελείως. Υπάρχει περίπτωση. Εμείς λυπούμαστε σαν κόμμα η Ένωση Κεντρών που χάνουν τη δουλειά τους εργαζόμενοι. Εννοείται πως κάθε εργαζόμενο. Αλλά εμείς φωνάζουμε και για τον ιδιωτικό τομέα που είναι περίπου 1 εκατομμύριο οι άνεργοι του 2012 και του 2013. Και έχουν αυξηθεί μόνο και ένα 200 και εκεί να έχουν δεν πάει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει καμία κοινωνική ευαισθησία. Το 1 εκατομμύριο άνεργου. Του ιδιωτικού τομέα δεν είδα τον Τσίπρα να καίγεται. Ούτε το Κουκουέ. Ούτε το Βενιζέλο, ούτε κανένα. Να μην πω τη λέξη, δεν θέλω να. Θέλω να κρατήσω ευπρέπεια γιατί επιβάλλεται. Ακριβώς. Και την ψυχραιμία μας. Δηλαδή, οι 2.000 της ΕΡΤ είναι οι σαββατογεννημένοι. Οι υπόλοιποι είναι σκυλιά. Μπάσταρδα. Το πω έτσι, με συγχωρείτε. Το 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων. Ναι. Έτσι τίθεται τώρα. Το 1,5 εκατομμύριο είναι μπάσταρδοι και οι ιερές αγελάδες είναι εκείνες για τις οποίες πρέπει όλοι να βγούμε, όπως έλεγε ο ραδιοσταθμός αυτό, του ΣΥΡΙΖΑ, να βγούμε για τους 2.000. Για το 1,5 εκατομμύριο καθόμαστε και πίνουμε την πύρα μας και φυσικάζουμε και για τους 2.000 πρέπει να επαναστατήσουμε. Αλλά πόσο βρωμερά είναι και τα κανάλια της αριστεράς και... Δείχνουν το ρόλο που παίζει η αριστερά. Βρωμερά. Το Κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ιδιάζεις. Όπως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, η ίδια περίπτωση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι, βλέπουμε τι πολιτικοί θέλουν να εφαρμόσουν και πώς αντιλαμβάνονται το συμφέρον της κοινωνίας. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι. Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι οι εκπομπές μας όλες μπαίνουν στο www.antidiaploki.gr. Να θυμίσουμε ότι εμείς δεν στηρίζουμε ούτε το Σαμαρά που έκλεισε την ΕΡΤ, ούτε τους άλλους που κλαίνε υπέρ της ΕΡΤ. Γιατί είμαστε υπέρ της εξυγίανσης ολόκληρου του δημόσιου τομέα. Λυπούμεθα, θλιβόμαστε όταν χάνουν τη δουλειά τους εργαζόμενοι. Αλλά αυτοί οι εργαζόμενοι είχαν σωστά πιάσει τη δουλειά τους με αντικειμενικό τρόπο, με αξιοκρατία ή ήταν ρουσφετολογικά διορισμένοι. Έτσι. Μετά, ακόμη και που έκλεισε η ΕΡΤ, είναι καλό ένας οικονομικός εισαγγελέας νομίζω να ψάξει την τελευταία δεκαετία το λογιστήριό της για να βρει τα μοίρια όσα. Τώρα είναι η ευκαιρία. Ναι, τώρα είναι η ευκαιρία γιατί μέχρι τώρα ίσως αντιστεκόντουσαν, ίσως πρόβαλαν αντίσταση οι συνδικαλιστές. Εκεί οι λογιστές, οι οποίοι και σίγουρα ήταν στο άρπαξι και στην αρπαγή. Λοιπόν, και ξεκαθαρίζουμε ότι και στο πολιτικό θέμα ζητούμε πτώση του Σαμαρά. Αλλά η πτώση του Σαμαρά σαν Ένωση Κεντρών ζητούμε πτώση της κυβέρνησης. Δεν σημαίνει ότι θέλουμε να έρθει ο Τσίπρας, τον οποίον θεωρούμε εξίσου αναξιόπιστο και ανίκανο και επικίνδυνο αν θέλετε. Ζητούμε να σχηματιστεί μια οικουμενική κυβέρνηση άμεσα, να κρατήσει την οικονομία όρθια, γιατί η οικονομία ακόμη δεν έχει
σταδιοδρομήσει, να το πω έτσι, μετά την κρίση. Δηλαδή ακόμη το recovery δεν έχει αντικαταστήσει το Grexit, όπως συχνά αρέσκεται να λέει ο κύριος Σαμαράς. Το Grexit υπάρχει ακόμη, κύριε Σαμαρά. Το απέδειξαν το πρωτοσέλιδο της Financial Times, αλλά το αποδεικνύει και η ζωή. Βγαίνοντας εγώ στην Ελλάδα βλέπω νεκροταφείο, λουκέτα και ανέργους. Δεν βλέπω επενδυτές όπως ψευδός λες. Ζητούμε λοιπόν μια οικουμενική κυβέρνηση από τεχνοκράτες που θα αφήσει πίσω τις ηλίθιες έρηδες των κομμάτων και τους τακτικισμούς και τους υπολογισμούς τους κομματικούς στους οποίους αρέσκεστε να υποτάσσεστε όλοι και να βάλει πρώτο κριτήριο το συμφέρον της χώρας. Ζητούμε μια οικουμενική κυβέρνηση υψηλών απαιτήσεων να κρατήσει την Ελλάδα όρθια. Αυτό είναι το αίτημα της Ένωσης Κεντρών. Και θεωρούμε και αυτούς που κραυγάζουν υπέρ των υπαλλήλων της ΕΡΤ, αλλά και αυτούς που έκοψαν τα κεφάλια της ΕΡΤ, ότι πρέπει να παραμερίσουν. Είναι άχρηστες και οι δύο πλευρές και η προσφορά τους είναι λίγα αρνητική για τον τόπο και τον